Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινώντας να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για τη σημερινή τους νίκη και την πρόκληση στην επόμενη φάση του θεσμού. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το παιχνίδι, ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό και στα δύο ημίχρονα, ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες και πιστεύω σήμερα βοήθησαν και οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, αλλά και φυσικά το πρωτεύον ο αγωνιστικός χώρος. Κάτι το οποίο βοηθάει τις ομάδες που έχουν ποιότητα και θέλουν να παράγουν ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ανταποκρίθηκαν οι ποδοσφαιριστές μου καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και αυτό που κρατάω εγώ πέρα από την πρόκληση στην επόμενη φάση είναι ότι σήμερα χρησιμοποιήθηκαν 11 παιδιά τα οποία δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής και έδειξε η ομάδα τη συνοχή της, την αυτοπεποίθησή της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα για μένα προπονητικά, γιατί δείξαν ότι η ομάδα έχει βάθος. Και έχουμε το ρόστερ που μπορούμε να αναπληρώσουμε την οποιαδήποτε απώλεια. Αυτό το παιχνίδι δεν σημαίνει τίποτα για μας. Είναι μια νίκη αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας για τους ποδοσφαιριστές. Από αύριο μπαίνουμε ρυθμούς πρωταθλήματος. Ακολουθάει ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στο Ρίγα Φεραίρο. Και από εκεί πέρα το μυαλό μας θα είναι σε αυτό το παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό Βόλου για την φιλοξενία. Να ευχηθώ στον καλό μου φίλο τον Παναγιώτη καλή συνέχεια στη διάρκεια του πρωταθλήματος και εύχομαι τα καλύτερα στον Ολυμπιακό Βόλο. Και εμείς από την πλευρά μας κινηθήκαμε κάπως έτσι, με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Είχαμε όμως ένα μέτριο κακό πρώτο ημίχρονο, όπου δεχτήκαμε ένα γκολ από ένα λάθος δικό μας. Στην ουσία κάναμε ένα ωραίο δώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε μερικά πράγματα. Και εκεί που πιέζαμε και προσπαθούσαμε να ισοβαρίσουμε το παιχνίδι, δεχτήκαμε ένα αστείο γκολ και δυστυχώς εκεί νομίζω ότι έληξε και το παιχνίδι. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Okay, είχαμε πει ότι δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κύπελλο, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Όμως για μένα σήμερα πήραμε ένα καλό μάθημα και που πιστεύω ότι θα μας βγει σε καλό στη συνέχεια. Συγχαρητήρια στον Απόλλων Λάρισσας. Το ήθελε περισσότερο νομίζω από εμάς. Και εύχομαι καλή συνέχεια και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Επίσης στο φίλο μου το Σάκη ό,τι καλύτερο για την ομάδα και καλή συνέχεια. Εμείς τώρα θα συγκεντρωθούμε 100% στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που έχουμε για το πρωτάθλημα. Και επαναλαμβάνω ότι ήταν ένα καλό μάθημα και νομίζω ότι και το χρειαζόμαστε κιόλας. Αυτό έχω να πω. Και ευτυχώς που έγινε σήμερα. Αυτό. Θεωρείτε μόνο ότι αυτό το αποτέλεσμα να επηρεάσει την ψυχολογία της ομάδας, καθώς σε 15 μέρες υπάρχει το παιχνίδι πάλι με την ίδια ομάδα. Νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι και ένας ξεχωριστός θεσμός. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Δεν βρήκε δίκαιο γιατί δεν είχε την συνοχή. Είναι δύσκολο με τόσες αλλαγές να βρει συνοχή. Από κάποιους παίκτες δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος. Αυτά είναι και για μένα, γιατί δίνω ευκαιρίες σε παιδιά να παίξουν. Άλλα είναι τα φιλικά και άλλα είναι τα επίσημα παιχνίδια. Και βλέπω. Και σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία σε ένα crash test να δω αρκετά πράγματα που δεν είχα δει. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ξέραμε με ποια ομάδα παίζουμε. Ξέραμε ότι αυτή η ομάδα έχει στόχους, όπου έχουμε στόχους κι εμείς. Καταφέραμε, ήρθαμε εδώ, πήραμε το παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι, γιατί το κύπελλο είναι και ένας θεσμός που αξίζει, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα, όπως είπε και ο προπονητής μου. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για τους στόχους που έχει βάλει η ομάδα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη τον κόσμο, από όλη την ομάδα, γιατί κάναμε μια κακή εμφάνιση, η οποία δεν σημαίνει τίποτα γιατί ήταν το κύπελλο και δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να δίνουμε το 100% σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι κύπελλο, είτε είναι φιλικό, είτε είναι πρωτάθλημα. Και ο καθένας να αναλογιστεί τις ευθύνες του, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα και δεν αξίζει να παίζει στη Γ' Εθνική ούτε στη Β'. Κακά τα ψέματα. Θα πω ότι είπε και ο coach.
Κοιτάμε από σήμερα τα παιχνίδια τα επόμενα που είναι εκτός. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια και σιγά σιγά να ανεβάνουμε στη βαθμολογία και τέλος να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στον Απόλλωνα Λάρισας και Αρισιδίκια και τα καλύτερα έρχονται.